ο οποίος κάνει καριέρα στην Τουρκία, στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη ξεκινάει, είναι ο τηλεοπτικός Σαββάς που τον γνωρίσαμε μέσα από τα σύρια Λασί και Έρωτας και Τιμωρία, όπου έχουν κάνει μεγάλη τηλεθέαση στην χώρα μας. Και είναι πολύ σημαντικό σκοπό στην Ελλάδα. Ακριβώς, για την αφήτηση Ολυμπιακής Φλόγας που έγινε χθες στον Μαραθώνα. Και μάλιστα γίνεται ο πρώτος Τούρκος ηθοποιός, ο οποίος στάσεται υπέρ της καμπάνιας για να επιστραφούν τα μάρμαρα στην Ελλάδα. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Μια καμπάνια που ξεκίνησε άτυπα ο Τζορτζ Κλούνι. Πάμε να τα παρακολουθήσουμε, Ευαγγέλη. Το ελληνικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τα τουρκικά σύρια Λασί και Έρωτας και Τιμωρία. Αποτελεί έναν superstar με τεράστιο fan club σε Τουρκία και Ελλάδα. Ο Ζεν Πρεμιέρ Τούρκος ηθοποιός Μουράτ Γιλντιρί μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους και για τα τουρκικά σύριαλ που προβάλλονται με μεγάλη επιτυχία στην χώρα μας. Σε πετυχαίνουμε στην Αθήνα, στο ακροτήρι Dream City. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις? Ευχαριστώ πολύ. Beşinci kez geliyorum buraya. Έχετε, είναι η πέμπτη φορά που έχετε εδώ στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά του δείξαμε ένα ζεστό ενδιαφέρον και αυτή ήταν η αιτία που ήρθε ξανά εδώ και επισκέφθηκε τη χώρα μας. Αποτελείτε star εκτός από την Τουρκία και στην Ελλάδα. Περιμένατε ότι θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Το ότι αγαπήθηκαν τόσο πολύ αυτές οι σειρές εδώ πέρα και γενικά αγαπήθηκαν σε όλες τις βαλκανικές χώρες, πραγματικά είναι ένα δώρο του Θεού, λέει, και χαίρεται πάρα πολύ που έχει αυτό το αντίκτυπο, τέλος πάντων, εδώ στην Ελλάδα και αγαπιέται τόσο πολύ. Ο κόσμος στην Ελλάδα σας αναγνωρίζει στο δρόμο και τι σας λέει? Τον αποκαλούν Σαββάς. Βλέπουμε πως η τουρκική τηλεόραση, ο τουρκικός κινηματογράφος, ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με την τέχνη της Τουρκίας, τα τελευταία χρόνια αποκτάει μια, θα λέγαμε, παγκόσμια ευρεία αναγνώριση. Ποιο είναι το μυστικό που πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Έχουν πάρα πολύ επιτυχημένους σκηνοθέτες, οι οποίοι πραγματικά τα θέματα τους αφορούν γενικά ανθρώπινες καταστάσεις που παγκοσμίως είναι αποδεκτές και παγκοσμίως είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν αρεστά και να παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Ο Μουράτ Γιλντιρίν δηλώνει στην κάμερα της εκπομπής πως τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα του, στην Ελλάδα, και γίνεται ο πρώτος Τούρκος ηθοποιός που τάσεται υπέρ της παγκόσμιας καμπάνιας που έχει ξεκινήσει με την συμμετοχή superstar παγκοσμίου φήμης, ώστε να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην χώρα που ανήκουν. Είναι μια ιστορία η οποία ουσιαστικά ανήκει σε εμάς. Οπότε το να θέλουμε πίσω αυτά τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι πραγματικά κάτι πολύ φυσικό. Καθώς είναι ένα σύμβολο ειρήνης και φιλίας μεταξύ όλων των ανθρώπων, υποστηρίζει αυτό το κίνημα. Το σημαντικό είναι, δεν είναι το πώς αυτά τα μάρμαρα έφυγαν και πήγαν στη θέση που δεν ανήκουν ουσιαστικά. Το θέμα είναι το πώς θα μπορούμε να τα έχουμε ξανά και να επιστρέψουν εδώ στην Ελλάδα, πραγματικά ανήκουν, που είναι η φυσική τους τοποθεσία. Είσαι ο πρώτος Τούρκος ηθοποιός, καλλιτέχνης, που τάσεται υπέρ αυτής της καμπάνιας, επιστροφής των μαρμάρων. Όποιος καλλιτέχνης και να το πείτε για αυτό το θέμα, την ίδια άποψη θα έχει. Αλλά κάποιες φορές η γραφειοκρατία ίσως μας οθεί σε πράγματα, σε σκέψεις, σε δυσκολίες. Επειδή καταλαβαίνετε ότι εγώ και τις δύο